Ως αντίδοτο μακράς διαρκείας στην κρίση, του οποίου η ευεργετική δράση θα αποτυπωθεί στο εγγύς μέλλον στον επαγγελματικό στίβο, αντιμετωπίζουν όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες στις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι νέοι πτυχιούχοι ΑΕΗ προσβλέπουν σε ένα μεταπτυχιακό τίτλο Master ή διδακτορικό, καθώς επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το βιογραφικό τους για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Μάλιστα, πολλοί ακολουθούν και διδακτορικές σπουδές με στόχο και το χαρτζιλίκι που τους εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιο ως διδακτορικούς υποτρόφους. Η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 31.000 διδάκτορες, αριθμός διόλου καταφρόνητος για τον πληθυσμό τους. Βέβαια, οι σπουδές και η γνώση που παίρνουν οι νέοι αποτελούν πλούτο, προστιθέμενη αξία για τους ίδιους και ευρύτερα για την Ελλάδα. Όμως υπάρχει και η άλλη άποψη του νομίσματος. Η μανία των μεταπτυχιακών σπουδών εξαπλώθηκε τα τελευταία χρόνια και στους καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι οργανώνουν νέα προγράμματα με δίδακτρα για να αντισταθμίσουν τις οικονομικές τους απώλειες σε επίπεδο μισθολογικών απολαβών αλλά και κρατικής χρηματοδότησης του ιδρύματός τους. Ακριβώς επειδή υπάρχει κρίση, υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά, διότι χρειάζονται εξειδικεύσεις σήμερα στην αγορά και αυτές οι εξειδικεύσεις κυνηγάνε οι φοιτητές, οι οποίοι έχοντας τελειώσει κατά κάποιο τρόπο τα συμβατικά προγράμματα σπουδών που παρέχουν τα ιδρύματα στα προπτυχιακά, χρειάζονται περισσότερες γνώσεις, διότι τα ΤΕΗ παρέχουν μοντέρνα προγράμματα σπουδών εν αντιθέσει με τα πανεπιστήμια, τα οποία παρέχουν λίγο πιο κλασικά. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δει το Υπουργείο Παιδείας την περαιτέρω αναβάθμιση των ΤΕΗ, έτσι ώστε να προσελκύουν περισσότερους προπτυχιακούς φοιτητές σε υψηλότερο επίπεδο. Το επίπεδο των ΤΕΗ μπορεί αυτή τη στιγμή να καλύψει όλα αυτά τα προγράμματα, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, για να δώσει αυτή τη συγκεκριμένη εξειδίκευση που αναφέρατε? Το πρόγραμμα των ΤΕΗ, βεβαίως. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα των πετρελαίων, το οποίο έχουμε, το 50% είναι απόφοιτο πολυτεχνείων. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Με καθηγητές από το εξωτερικό κτλ. Και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα μεταπτυχιακά τα οποία έχουμε. Νομίζω ότι αυτό που ζητάει σήμερα ο νέος και, εν πάση περιπτώσει, αυτός που θέλει να εκπαιδευτεί σε ένα ειδικότερο ζήτημα, είναι συνδυασμός γνωστικών αντικειμένων, οικονομικά, με μηχανική, με επιστήμες, με νέες τεχνολογίες. Αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα, σύγκλητος μεγάλου πανεπιστημίου της χώρας, σε μία μόνο συνεδρίασή της έδωσε το πράσινο φως για τη λειτουργία περίπου 20 νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Ίδρυμα. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακές σπουδές χωρίζονται σε δύο κύκλους. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα γίνονται σε ομάδες φοιτητών από περισσότερους του ενός πανεπιστημιακούς και στο εξειδικευμένο για κάθε φοιτητή διδακτορικό. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μέσα στην τελευταία πενταετία, περίπου 50.000 Έλληνες αποφύτησαν ή συνεχίζουν να παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα, δηλαδή περίπου 10.000 νέοι κάθε χρόνο. Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα μεταπτυχιακά στις θετικές επιστήμες και ακολουθούν οι σπουδές πάνω σε οικονομικά αντικείμενα και οι τεχνολογικές επιστήμες. Οπότε εσείς βρίσκεστε εδώ, οποιοδήποτε χρειαστεί, οποιοδήποτε φοιτητής θέλει τη στήριξη ή τη βοήθεια από το ΤΕΗ, από τα ΑΕΗ, ακόμα και αν είναι από άλλο πανεπιστήμιο, να πάρει από εσάς βοήθεια για να μπορέσει να είναι σε αυτά τα προγράμματα. Εμείς έχουμε 6 μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή αυτοδύναμα. Ένα λειτουργεί στη Δράμα, τα υπόλοιπα εδώ στην Καβάλα. Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δεδομένων και είμαστε εδώ στη διάθεσή τους όποτε θέλουν να μας έρθουν να μας συναντήσουν, να τους συζητήσουμε, να τους συμβουλέψουμε. Σε πολλές περιπτώσεις κοιτάμε να δούμε και το υπόβαθρο το οποίο υπάρχει. Νομίζω ότι. Τα μεταπτυχιακά, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν κάποια δίδακτρα. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες ατόμων τα οποία μπορούν να κάνουν το μεταπτυχιακό τους με κάποιες ελαφρύσεις, με κάποιες βοήθειες? Υπάρχουν υποτροφίες. Υπάρχουν υποτροφίες για άτομα που βγαίνουν με υψηλούς βαθμούς. Υπάρχουν υποτροφίες για γυναίκες σε ειδικότερα αντικείμενα, όπως είναι το αντικείμενο της μηχανικής. Υπάρχουν κάποιες ειδικότερες ελαφρύσεις που κάνει το ΛΑΕΚ για δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες. Ο καθένας τώρα πρέπει να το ψάξει, να το δει λίγο. Μπορούμε να τον ενημερώσουμε. Τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα οργανώνονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ΤΕΗ. Χαρακτηριστικά για το 2014-2015 χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας συνολικά 230 μεταπτυχιακά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα περισσότερα, 47, οργανώνονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
και ακολουθούν το Αριστοτέλειο με 42, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 34 και το Πατρών με 29. Παράλληλα, οργανώνονται μεταπτυχιακά με δίδακτρα τόσο από τα δημόσια πανεπιστήμια όσο και από τα ιδιωτικά κολέγια. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα που το Υπουργείο Παιδείας απελευθέρωσε τα μεταπτυχιακά προγράμματα, δίνοντας τη δυνατότητα στα ίδια τα ΑΕΗ να αποφασίζουν για την ίδρυσή τους, υπάρχει αύξηση των μεταπτυχιακών με δίδακτρα, τα οποία φτάνουν έως τις 9.000 ευρώ ετησίως.